Απ' την άλλη, δεν θέλω να ξεχάσει κανένας σας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες όλες είναι πτωχευμένες και ο πλανήτης όλες οι χώρες είναι πτωχευμένες με μνημόνιο, όλες ο πλανήτης, όλος ο πλανήτης είναι με μνημόνιο. Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να δανειστούν χωρίς το, ώστε να ανέβει η οικονομία τους και να ξεφουσκώσει η φούσκα μιανού πλαστικού χρέους που έχει δημιουργηθεί από σέχτες ομάδες και από ηλιθίους οικονομολόγους. Ας λένε ότι θέλουν στα παράθυρα σαν παπαγαλάκια, απλά κάνουν οχλαγωγία. Η Ευρώπη θα δανειστεί, θα υπάρχει ένα κυρίαρχο μέλος που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είναι η ώρα που θα πρέπει ο πολίτης να καταλάβει και να σταθεί δίπλα στην Ελλήνωση συνέλευση. Για λόγους που δεν καταλαβαίνει τώρα, αλλά τουλάχιστον να καταλάβει ότι η μάχη είναι δική του και η μάχη της εμφάνισής του θα εμφανιστεί ο ίδιος με την προσωπικότητά του να ψηφίσει την Ελλήνωση συνέλευση και να εισέλθει στους κόλπους για την αλήθεια του δικαίου. Όλα τα άλλα έχουν κανονιστεί. Η Ευρώπη, αν δεν δανειστεί από ένα υγιές, πραγματικό πλούτο, χωρίς να έχει κανένα τοξικό μέσα του, δεν μπορεί να κλειτώσει ούτε σαν Ευρώπη, αλλά ούτε σαν πλανήτης. Άρα θα υπάρξει ένα χρήμα που θα είναι πλούτος που θα είναι μη τοξικός, θα είναι αληθινός. Με όλα τα δίκαια και τα δικαιώματα που απορρέει από τον ίδιο τον πλούτο του. Και έτσι θα μπούμε σε μια άλλη πολιτική γραμμή, σε μια πραγματική οικονομία, που σήμερα λέω ότι πρέπει να βάλουμε τις βάσεις. Οι βάσεις είναι εδώ, στην ελληνικότητα την ίδια, χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα, σε μια πραγματική ένωση, για μια πραγματική Ευρώπη. Ξεκίνησε ελληνική, είναι ελληνική, από τα αρχαιότατα χρόνια,